Ας έχει δόξα αδελφοί το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Με χαρά απόψε ότι εδώ είναι ο τόπος ασφαλείας, αδελφοί. Εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Εδώ υπάρχει η αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και εν το μέσο ημών παρών είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ ανάμεσά μας. Ο ωραιότερος των Υιών των ανθρώπων. Ο βασιλιάς της δόξης, ο σωτήρας μας, ο Θεός μας, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι Θεός και δι' αυτού συντηρούνται τα πάντα. Και καμιά φορά λέω, Κύριε, λέω, σε θαυμάζω, διότι δίνεις δύναμη και στους εχθρούς σου. Δίνεις δύναμη και συντηρείς αυτούς που σε εχθρεύονται. Αυτούς που θέλουν να κάνουν κακό στα παιδιά σου. Αυτούς που βασανίζουν τα παιδιά σου για τη μαρτυρία του ονόματός σου, εσύ τους δίνεις δύναμη να συνεχίσουν αυτό το κακό έργο. Πώς το κάνεις αυτό? Τι καρδιά είναι αυτή? Τι έλεος είναι αυτό? Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε πολλά να μάθουμε, αδελφοί, για τον Κύριο. Όποιος νομίζει, λέει, ότι τα έχει μάθει όπως πρέπει να τα μάθει, δεν έχει μάθει τίποτα ακόμα. Τώρα βλέπουμε ως ένα κάτοπτρο ενιγματοδός. Όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Είναι φοβερές οι υποσχέσεις που έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός στην Εκκλησία του, ο Ιησούς Χριστός στα παιδιά Του, ότι εκείνη την ημέρα θα είσαι όμοιος του Υψίστου. Και θα μπορείς να έχεις μάτια να βλέπεις το Δημιουργό σου. Δεν υπάρχουν μάτια που μπορούν να τον δούνε και να ζήσουν. Αλλά το νέο σώμα το οποίο μας περιμένει θα έχει αυτούς τους οφθαλμούς, αδελφοί, που θα δούμε τον Ιησού Χριστό όπως μας βλέπει Εκείνος αυτή την ώρα όλους εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ιώβ, στη σελίδα 485, θα διαβάσω αποσπασματικά, αλλά θα ξεκινήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω λοιπόν: «Άνθρωπός της ή το εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ, και ο άνθρωπος ούτος ή το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν εις αυτόν επτά ιοί και τρεις θυγατέρες, και ήσαν τα κτίνη αυτού 7.000 πρόβατα και 3.000 κάμιλοι και 500 ζεύγη βοών και 500 αιώνιοι και πλήθος πολλοί υπηρετών. Και ήτο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής. Και υπήγαινον οι ιοί αυτού και έκαμον συμπόσια εν τις οικίες αυτών έκαστος κατά την ημέρα αυτού, και έστελον και προσεκάλουν τας τρεις αδελφάς αυτών για να τρώγωση και να πίνωση με ταυτόν. Και ότε τελείωνον εμέρα του συμποσίου, έστελεν ο Ιώβ και υγείαζε αυτούς, και εξεγυρώμενος πρωί προσέφερον ολοκαύτωμα κατά τον αριθμό πάντων αυτών. Διότι έλεγε ο Ιώβ, μήπως οι ιοί μου ημάρτησαν και βλασφήμισαν τον Θεό εν την καρδία αυτών, ούτως έκαμε ο Ιώβ πάντοτε. Ημέρα δε τεινά ήλθον οι ιοί του Θεού δια να παρασταθώ στην ενώπιν του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, περιελθών την γη και εμπεριεπατήσασεν αυτή πάρημη. Και είπε ο Κύριος προς Σατανά, έβαλες το νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού? Και επεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν περιέφραξας κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει? Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας και τα κτίνη αυτού επληθύνθησαν επί της γης. Πλην τώρα έκτινον την χείραν σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, για να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού εις τη χείρα σου πάντα όσα έχει, μόνον επ' αυτόν μην επιβάλλεις την χείραν σου. Και εξήλθεν ο Σατανάς απέμπλωσεν του Κυρίου. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Αφού περιγράφει από το 12 μέχρι το τελευταίο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου όλα αυτά τα οποία παρέδωσε ο Κύριος στον Σατανά να τα αφαιρέσει από τον Ιώβ, την ευλογία, την ηλική. Δεύτερο κεφάλαιο. Ημέρα δε τεινά ήλθον οι ιοί του Θεού για να παρασταθώ συνόπιν του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς για να παρασταθεί ενώπιν του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος του Σατανάν, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθών την γη και περιπατήσασεν αυτήν πάρημη.
Και είπε ο Κύριος προς Σατανάν, έβαλες τον νου σου τον δούλο μου τον Ιώβο, δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη. Άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού. Και έτι κρατεί την ακαιρεότητα αυτού, αν και με παρόξινας κατά αυτού, για να εξολοθρέσω αυτόν άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, δέρμα υπερδέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον την χείρα σου και έγκυσον τα οστάν αυτού και τη σάρκα αυτού, για να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανάν, ιδού αυτός εις την χείραν σου, μόνον τη ζωήν αυτού φύλαξον. Τότε ξύλθω Σατανάς απίπλωσον του Κυρίου και πάταξε τον Ιώβ με έλκος κακό από του ίχνους των ποδών αυτού ως της κορυφής αυτού και έλαβεν εις αυτόν όστρακον για να αξίεται με αυτό και εκάθητο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η υγιεινή αυτού, έτι κρατείς την ακαιρεότητά σου, βλασφήμισον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλομεν δεχθήν εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλομεν δεχθεί. Εν πάσης τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Και θέλω να πάμε και στο τελευταίο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου, σελίδα 5-12. Μη βήτα κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπεν, εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδή στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τι σούτος ο κρύπτον τη βουλία συνέτος, εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξόν με. Ήκουον περισσού με την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο φθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Κύριος προς Ελιφάς τον Θεμανίτη, ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθό ως ο δούλος μου ο Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ αυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, για να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Και υπήγον Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδος Αυχίτης και Σοφάρον Αμαθήτης και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπο του Ιώβ και έστρεψεν ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Τότε ήλθον προς αυτόν πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε αδελφέ αυτού και πάντες οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον και έφαγον άρτον μετ' αυτού εν το οίκο αυτού και συνέκλαψαν αυτόν και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίο ο Κύριος επέφερε επ' αυτόν και έδωκαν έκαστος εις αυτόν εν αργύριο και έκαστον εν χρυσούν ενώτιον και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα. Και στο 16, μετά τα αυτά έζησε ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν και τελεύθησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα να διαβάσω αυτά τα κομμάτια. Βεβαίως είναι αποσπασματικά της ιστορίας του Ιώβ. Ο Ιώβ ένας άνθρωπος πολύ ευλογημένος από τον Θεό με τα χαρακτηριστικά που διαβάσαμε. Επήγε όποιος τον έβλεπε τον Ιώβ, ήταν ένας άνθρωπος σοφός, πολύ σοφός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος φαινόταν στη ζωή του ότι φοβόταν τον Θεό και φαινόταν ότι ο Θεός τον είχε ευλογήσει στα υλικά, πάρα πολύ. Ήταν λίγο ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ανατολή. Μια εποχή που όλη η ιστορία της ανθρωπότητας διαδραματιζότανε σε αυτό που λέμε Μέση Ανατολή, στο χώρο εκεί της Παλαιστίνης, της Αραβίας, από την Τουρκία ας πούμε μέχρι το κόλπο κάτω του Κουβέιτ. Αυτή ήταν η περιοχή τότε που υπήρχε ο ανθρώπινος πολιτισμός και άκμαζε. Και ο Ιώβ ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος εκείνης της εποχής,
σε αυτή την περιοχή. Και βλέπουμε ότι είχε πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Ήταν φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος από κακό, ήταν ακέραιος στην προσωπικότητά του. Λάτρευε τον Θεό με επίγνωση, προσέφερε θυσίες στο Θεό και ξαφνικά μας παίρνει το Πνεύμα το Άγιο τα μάτια μας από τη γη και μας ανοίγει ένα παράθυρο στον ουρανό να δούμε τι συνέβη στη ζωή αυτού του ανθρώπου, όχι στη γη, πριν συμβεί στη γη, τι συνέβη στον ουρανό. Για να καταλάβουμε όλοι μας ότι ό,τι συμβαίνει, αδελφοί, στο πρόσωπο της γης το έχει σχεδιάσει, το έχει οργανώσει και το κυβερνάει ο Θεός από τον ουρανό. Τίποτα δεν γίνεται πάνω στο πρόσωπο της γης, είτε καλό είτε κακό, που να μην το γνωρίζει ο Θεός, να μην το έχει επιτρέψει ο Θεός και να μην ξέρει τα όρια του ο Θεός. Τίποτα δεν είναι ανεξέλεγκτο σε αυτό το πρόσωπο της γης. Καμιά φορά λέμε μια πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη και πλησιάζει τις κατοικημένες περιοχές. Είναι ανεξέλεγκτη από τις δυνάμεις των ανθρώπων. Εμείς έχουμε όρια και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει κατάσταση στη γη, παρά μην πούμε στη γη, στη ζωή μου, που να μην την ελέγχει ο Θεός. Γιατί σήμερα αυτό το κομμάτι πρέπει να μιλήσει εμένα, πρέπει να μου πει εμένα κάτι. Και το πρώτο πράγμα που μου λέει είναι ότι δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μου που να συμβαίνει και να μην το ελέγχει πλήρως ο Θεός. Μπορεί να μην γνωρίζω για τη δικιά μου ζωή τι συμβαίνει στον ουρανό, αλλά ξέρω με τα πάσης βεβαιότητας ότι τα ελέγχει ο Θεός. Έχει τον έλεγχο ο Θεός. Ο Θεός έχει το κοντρόλ όλων των πραγμάτων. Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Ξέρει το χαρακτήρα σου. Ξέρει τι φοβάσαι και τι δεν φοβάσαι. Ξέρει αν τον φοβάσαι, αν δεν τον φοβάσαι. Ξέρει αν τον εργάζεσαι και πόσο τον εργάζεσαι. Ξέρει και τι εργάζεσαι, τέλος πάντων, τι εργάζομαι στη ζωή μου. Πού είναι η καρδιά μου, πόσο τον αγαπάω. Τα ξέρει όλα ο Θεός. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Και από την άλλη υπάρχει και ένας αντίδικος. Υπάρχει ένας εχθρός, ο οποίος μόνο κακό θέλει για σένα. Τη μία υπάρχει ο Θεός που θέλει μόνο το καλό σου και από την άλλη υπάρχει ο Σατανάς που ξέρουμε και το όνομά του και θέλει μόνο το κακό. Μόνο το κακό, μόνο παγίδες θέλει να σου στήσει μπροστά σου. Και θέλει να πέσεις μέσα σε αυτές τις παγίδες και να έρθει να σε πιάσει και να σε θυσιάσει και να σε πάει στην απώλεια. Αυτό είναι το σχέδιο του Σατανά. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Θέλει τον καθέναν από εμάς να μας πάρει μαζί του στην κόλαση. Αυτός θα πάει στην κόλαση, είναι γεγραμμένο. Δεν τη γλιτώνει. Αλλά θέλει να πάρει και τα παιδιά του Θεού, αυτούς που έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και τους εργάζεται το καθομοίωση. Δεν θέλει ο εχθρός να μοιάσεις του Θεού. Δεν θέλει ο εχθρός να καταλήξεις στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Και πρέπει να το καταλάβω αυτό. Και εργάζεται επιμελώς και εκείνος και ακούραστα και εκείνος το σχέδιό του. Αλλά τον έλεγχο τον έχει ο Θεός, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πλέον στις ημέρες που ζούμε υπάρχει και ένας μεσίτης δίπλα στον Πατέρα που τότε δεν υπήρχε. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα κάθε φορά που ανεβαίνει ο εχθρός της ψυχής μας και πάει να μιλήσει για κάποιο από τα παιδιά του Θεού εναντίον, υπάρχει ο εντυγχάνων, αυτός που μεσιτεύει. Υπάρχει αυτός που παίρνει τα βέλη του εχθρού επάνω του και λέει, Πατέρα, εγώ. Πατέρα, εγώ πέθανα για το Μανώλη. Εγώ πέθανα για τη Μαρία. Εγώ πέθανα για το Φίλιππα. Εγώ πέθανα. Και αυτή είναι η δικαίωσή μας. Ο Ιώβ δεν μπορούσε να παρασταθεί δίκαιος ενώπιον του Θεού. Προσέξτε τις οικονομίες εδώ. Συστήνει ο Θεός βέβαια τον Ιώβ με αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, αλλά μία λέξη, ένα χαρακτηριστικό θα πρέπει να σημειώσουμε,
το οποίο μπορεί να έχουμε και εμείς κοινό, ή το έχουμε ή δεν το έχουμε τον Ιώβ. Ή είμαστε δούλοι του Θεού ή δεν είμαστε. Διότι αν η αγκαλιά του Θεού ήταν ανοιχτή μόνο σε αυτούς που είχαν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του Ιώβ, τότε εγώ, αδελφοί, συγγνώμη, δεν θα έπαιρνα ήμουν εδώ, στο λαό του Θεού. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτό το μέγεθος του ανδρός αυτού. Και αργότερα, διαβάζοντας και την ομολογία αυτού του ανθρώπου, το πόσο, τι σημαίνει ακεραιότητα, λέει, έκανα συνθήκη με τους οφθαλμούς μου. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάει να πει αυτό. Έκανα συνθήκη με τα μάτια μου να μην βλέπουν τίποτα το πονηρό, να μην βλέψω ποτέ άλλη γυναίκα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος του άνδρα. Όταν έμπαινε στην πόλη μέσα, σηκωνόντουσαν όλοι οι άνδρες από σεβασμό. Αλλά η αγκαλιά του Θεού δεν άνοιξε για τον Ιώβ επειδή είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά επειδή ήταν δούλος του. Και διαβάζοντας από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο, μου κάνει εντύπωση πουθενά δεν θα δούμε τον Κύριο να μιλάει στο δούλο του και ο δούλος να υπηρετεί τον Θεό. Παρά μόνο στο τελευταίο κεφάλαιο που διαβάσαμε. Συνέχεια θα πει, έβαλε στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ, το δούλο μου τον Ιώβ, το δούλο μου τον Ιώβ. Αλλά ένας δούλος πάντα υπακούει τις εντολές του Κυρίου του. Εμείς βέβαια σαν άνθρωποι εντυπωσιαζόμαστε με τα φοβερά χαρακτηριστικά του Ιώβ. Αλλά επαναλαμβάνω, η αγκαλιά του Θεού δεν είναι για αυτούς που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι για τους δούλους του. Και θα δούμε ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό που είχε ο Ιώβ, ο δούλος του Θεού ο Ιώβ, είχαν όλοι οι δούλοι του Θεού που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Όμως να μείνουμε λίγο στην αρχή της ιστορίας, εκεί που ο εχθρός της ψυχής, στη ζήλια του, στο φθόνο του για αυτό τον άνθρωπο, βλέπει και αυτός όπως θέλει να μας κάνει να βλέπουμε και εμείς. Φθονεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φοβούμενος στο Θεό. Φθονεί έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει την αμαρτία. Έναν άνθρωπο ο οποίος λατρεύει το Θεό, πλησιάζει το Θεό. Θέλει να τη διακόψει αυτή τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο αυτό, του ανθρώπου με τον Θεό. Βλέπει ότι ο Θεός τα έχει περιφράξει όλα. Γιατί τα βλέπει? Γιατί έχει πολλές φορές επιβουλευθεί να πάει και να τα καταστρέψει τα έργα του Ιώβ, αλλά δεν μπορεί, γιατί έχει στήσει εκεί τους δυνατότερους αγγέλους ο Θεός από αυτούς που έχει ο Σατανάς και δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Σατανάς στον Ιώβ. Και προσπαθεί και προσπαθεί και λέει θα βρω άλλο τρόπο, άλλο τρόπο. Και πάει στην παρουσία του Θεού να διαβάλει τον Ιώβ. Λέει τσάμπα, λες, σε δουλεύει ο Ιώβ. Για πάρ' του την ευλογία. Για ταπείνωσέ τον. Για πάρ' του τα υλικά αγαθά. Για ξεφτύλισέ τον μπροστά στην κοινωνία. Ήταν πολύ ψηλά ο Ιώβ. Ξέρεις, είναι από τόσο ψηλά να πέσεις τόσο χαμηλά. Να μην έχεις τίποτα, να χάσεις τα δέκα, να γεμίσεις ένα νεκροταφείο, το γέμισε μόνος του με τα παιδιά του αυτός ο άνθρωπος. Ένα νεκροταφείο μόνος του γέμισε. 10 παιδιά έθαψε σε μία μέρα. Μόνο αυτό φτάνει. Δεν θες τίποτα άλλο. Πέραν όλων αυτών έχασε τα πάντα. Είναι αυτό, έμεινε στον Άσο. Σκεφτείτε την επόμενη φορά που θα μπήκε στην πλατεία της πόλης του Ιώβ. Με τι μούτρα θα λέγαμε. Τι να πεις τώρα. Εσύ είσαι αυτός που φοβόσουν τον Θεό. Εσύ είσαι αυτός που εργαζόσουν τον Θεό. Εσύ είσαι αυτός που κάθε φορά που γλεντάγαν τα παιδιά σου, σε βλέπαμε πρωί-πρωί και θυσίαζες και έκανες ολοκαυτώματα. Υποκριτή. Εδώ βλέπουμε και οι τρεις οι καλύτεροι του φίλοι που ήταν ηγεμόνες, δεν ήταν απλοί άνθρωποι. Δεν ήταν. Ήταν πολύ υψηλή εκείνη τη εποχή. Αν διαβάσουμε την καταγωγή τους, λέει ο Λιφάς ο Θεμανίδης, πάμε και δούμε στη γένεση τα ονόματα αυτά, ήταν ηγεμόνες οι άνθρωποι αυτοί. Αυτά του λέγανε του Ιώβ. Η οικογένειά του τον αποστράφηκε.
Οι άνθρωποι, λέει, που δεν θα τους έβαζα μαζί με τα σκυλιά μου, μαζί με τα σκυλιά μου, εγώ δεν θα τους έβαζα αυτούς, τους ανθρώπους, ναι, με αποστρέφηκαν. Εκεί ήθελε να τον φτάσει ο Σατανάς. Και σου λέει, άμα τον φτάσω εκεί, θα στραφεί εναντίον του Θεού. Αλλά ο Ιώβ παρέμεινε δούλος Θεού και χωρίς έργο. Δεν είχε έργο να κάνει. Δεν υπήρχε ένα πόστο για τον Ιώβ να εργάζεται το Θεό. Έτσι βλέπαν όλοι οι άλλοι τον Ιώβ. Όλοι να τον καταφρονούνε. Όλοι να του λένε ότι εσύ φταίς τελικά. Δεν γίνεται. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ θα είχα τρελαθεί. Δεν θα χρειάζεται να μου το πουν οι άλλοι. Θα το είχα πιστέψει από μόνος μου αυτό. Και πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις στη ζωή μας. Προσέξτε, δεν θέλω να μειώσω τον Ιώβ, αλλά δεν θέλω να συγκριθούμε και με τον Ιώβ με τα χαρακτηριστικά του. Γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά θέλω να κρατήσουμε ότι τον έλεγχο τον έχει ο Θεός στη ζωή μας και ότι αυτό το οποίο περνάμε μέσα στη ζωή μας, ο Θεός το ξέρει, ο Θεός το επιτρέπει. Και να θυμόμαστε και κάτι από το τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ. Ο Θεός έχει φυλαγμένο το καλύτερο για το τέλος. Ο Θεός έχει φυλαγμένο για τη ζωή σου το καλύτερο για το τέλος. Και έρχεται αυτή η ταλαιπωρία αυτού του ανθρώπου και δεν έχει έργο. Αλλά ο Θεός συνεχίζει και τον βλέπει και τον ονομάζει δούλο του. Δούλος μου είναι ο Ιώβ. Μα πες του κάτι να κάνει, πες του να κάνει ένα θαύμα, πες του να πάει κάτι να θεραπευτεί, πες του κάτι, τίποτα δεν του λέει ο Θεός του Ιώβ. Παρ' όλα αυτά είναι ο Ιώβ ο δούλος μου. Μην απογοητευόμαστε όταν έρχονται περίοδοι στη ζωή μας που ο Θεός επιτρέπει αυτά τα κόσκινα στη ζωή μας, αδελφοί, αυτούς τους ανεμοστρόβιλους, όπως επέτρεψε στον Πέτρο μαζί με τους υπόλοιπους Αποστόλους, αυτή τη λίμνη που περάσανε και την τετάρτη φυλακή της νητός τον είδανε και κράξανε ότι ήταν φάντασμα τον Κύριο. Και αυτοί, λέει, που κατεβαίνουν στα βαθιά και βλέπουν τα έργα του Θεού και σε αυτούς, λέει, θα επιτρέψει ο Θεός να σηκωθούν τα κύματα, οι ταλαιπωρίες και όλη, λέει, η σοφία τους θα χαθεί. Για μη στηριζόμαστε, αδελφοί, ποτέ σε τίποτα άλλο παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Εγώ, λέει, άπαξ σίω τη γη, για να φανεί το σαλευωμένον η μετάθεση. Όλους μας θα μας ταρακουνήσει ο Θεός, αδελφοί. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα ταρακουνηθεί. Αλλά δεν είναι το θέμα τι θα ταρακουνηθεί, είναι τι θα μείνει στέρεο. Και μόνος σου δεν μπορείς να μείνεις στέρεος. Μόνος μου δεν μπορώ να κρατήσω τον εαυτό μου. Πόσο μάλλον αν σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός και μια οικογένεια, μια σύζυγο, έναν σύζυγο, παιδιά, εγγόνια, έργο μέσα στην εκκλησία, μέσα στον οίκο του. Δεν μπορούμε. Αλλά παραλαβώντες, βασιλεία ασάλευτο, ας λατρεύουμε τον Θεό με χάρη και με ευσέβεια. Διότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στερεωμένος στη βασιλεία των ουρανών. Μα πού είναι η βασιλεία των ουρανών? Δεν έχει ακόμα έρθει η ώρα. Η βασιλεία των ουρανών είναι μεταξύ σας. Η βασιλεία των ουρανών είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Είναι μέσα σου, είναι στην καρδιά σου μέσα και είναι και ανάμεσά μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος θα μείνει στηριγμένος στη βασιλεία των ουρανών που είναι αόρατη, αν και είναι ανάμεσά μας, όταν θα έρθει η ώρα αυτής της δοκιμασίας που θα ταρακουνήσει ο Θεός τη ζωή σου, το έργο σου, την οικογένειά σου, ίσως την υγεία σου, το επαγγελμά σου, τότε θα μείνεις στηριγμένος εξαιτίας της βασιλείας του, όχι εξαιτίας των δικών σου δυνάμεων. Γι' αυτό και βλέπουμε, επιτρέπει ο Θεός μια κατάσταση και ξεκινάμε από τον λογιστή, τον μηχανικό, τον γιατρό, τον δικηγόρο και περιμένει ο Θεός. Και ξέρετε, ο Θεός έχει πολύ υπομονή. Έχει πολύ μακροθυμία ο Θεός. Σου λέει, κάποια στιγμή θα έρθεις και σε μένα.
Αλλά όταν πάμε στο Θεό, ο Θεός δεν έρχεται για να μας κρίνει. Εγώ λέει, δεν ήρθα, λέει, στη γη για να κρίνω τον κόσμο. Εγώ ήρθα να σε σώσω, παιδί μου, λέει ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα μας λέει ότι ήρθε να μας σώσει. Έχουμε καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός μας σώζει καθημερινά. Από τον όλεθρο, από τις παγίδες του εχθρού. Μην πεις ποτέ και τι έκανε ο Θεός σήμερα στη ζωή μου. Ξύπνησα, έφτιαξα τον καφέ μου, περπάτησα, έκανα τον μπάνιο μου, πήγα στη δουλειά μου, έφαγα. Και τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Να μας άνοιγε ο Θεός τα μάτια, αδελφοί. Το τι γινότανε στον ουρανό. Επειδή είσαι το φως του κόσμου. Επειδή είσαι ένα αναγεννημένο παιδί του Θεού, βαπτισμένο με Πνεύμα Άγιο, είσαι μέλος της νύμφης που μέλει να αρπαχθεί σε λίγο στις νεφέλες, καταλαβαίνεις ότι όλη η κόλαση είναι στραμμένη πάνω μας. Αλλά αυτό δεν είναι μήνυμα που πρέπει να μας φοβίζει. Αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα που φοβίζει εκείνους, τους εχθρούς μας, και μας στρατεύονται εναντίον μας, αδελφοί. Ο Σατανάς φοβότανε τον Ιώβ, γιατί ο Ιώβ ήταν δούλος του Θεού. Και ήξερε ότι μόλις πάρει εντολή από τον Κύριο θα εκτελούσε όλο το θέλημα του Θεού. Και ακόμα δεν την έχει πάρει την εντολή ο Ιώβ. Διότι τρεις άνδρες θα κατέβουν και θα γίνουν άθλοι παρηγορητές του Ιώβ. Τρεις άνδρες θα πάνε να κάνουν το καλό και θα βρεθούν στο χείλος της κολάσεως. Τρεις φίλοι που θα τον ταπεινώσουν πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις τι είναι στην ταλαιπωρία σου, ότι να έρθει ο άλλος να σου επουλώσει τις πληγές. Καλά, ο ιερέας έφυγε από την άλλη, το ίδιο έκανε και ο Λεβίτης. Σκεφτείτε ο Σαμαρίτης να στεκόταν εκεί, στην ιστορία βέβαια του καλού Σαμαρίτη αναφέρομαι, και μόλις είδε το θλιμμένο να πει Ιουδαίος είσαι. Να σου ρίξω και εγώ άλλη μία να σε σκοτώσω. Μηθανής είσαι, εγώ θα σε θανατώσω. Αυτό πήγαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Του αρχίσαν τα κηρύγματα, του αρχίσανε ό,τι ξέρουν για το Θεό, αλλά δεν μιλήσανε ορθώς περί το Θεό. Και ο Θεός οργίστηκε εναντίον τους. Ήταν πολύ οργισμένος ο Θεός εναντίον τους. Σου λέει, αφού δεν μπορώ να πάρω τον Ιώβ στην κόλαση, θα πάρω τους φίλους του. Αυτό έγινε σε αυτή την ιστορία. Και τώρα βλέπει ο Θεός ότι ο Ιώβ παραμένει δούλος του και τρεις πάνε για την κόλαση. Τι θα κάνει ο Θεός? Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπε Κύριος προς τον Ελιφάς το Θεμανίτη, ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου. Τι σημαίνει ο θυμός μου εξήφθη κατά σου? Πας για την κόλαση. Ξέρετε, ο Θεός να είναι οργισμένος με έναν άνθρωπο. Ξέρετε ότι όλη η οργή του Θεού θα πέσει πάνω στην ανθρωπότητα την εφταετία του Αντιχρίστου, όταν ο Θεός θα έχει παραλάβει την ύμφη του, την εκκλησία του, και θα την έχει αρπάξει για να είναι μαζί του για πάντα. Τότε θα έρθει η οργή του αρνίου πάνω στους απειθούντες, πάνω στους απίστους, πάνω σε αυτούς που δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, δεν δέχτηκαν το φως αλλά αγάπησαν το σκοτάδι. Θα έρθει η οργή του Θεού πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα γίνονται σεισμοί που δεν έχουν ξαναγίνει, θα πέσουν, λέει, όλες οι πόλεις των εθνών. Θα φύγουν τα όρια από τη θέση τους. Θα μετακυλιστούν. Αυτό που ξέρουμε σαν υδρόγειο, αδελφοί, και βλέπουμε την Αμερική έτσι, την Ευρώπη αλλιώς, θα χαθεί αυτό την εφταετία του Αντιχρίστου. Μπορεί να καταλάβουμε τι θα συμβεί τότε. Ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη θα χάσει το φέγγος αυτής. Θα γίνουν τρομερά σημεία και τεράστια. Γιατί ο θυμός του Θεού θα έρθει επί τους ιούς της απειθίας. Θα έρθει από αυτούς που θα βάλουν το χάραγμα του Σατανά πάνω στο δεξί του χέρι και στο μέτωπο. Είναι οργισμένος ο Θεός. Και ποιους θα χρησιμοποιήσει ο Θεός? Για να σώσει αυτούς που τον έχουν οργίσει. Τους δούλους του. Αυτούς που φαίνονται ταπεινωμένοι σήμερα. Που φαίνονται μέσα στα προβλήματα σήμερα. Αυτοί που δεν έχουν δυνάμεις σήμερα. Που δεν έχουν τίποτα το ωραίο, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει ο κόσμος, αλλά που βλέπει ο Θεός ότι είναι δούλοι του και τους εργάζεται. Εγώ λέει οίκουαν περισσού, αλλά τώρα σε βλέπω. Εγώ λέει ευδελίτω με τον εαυτό μου. Καλά μπορείς να πιστέψεις ότι αν είχες τα χαρακτηριστικά του Ιώβ θα μπορούσες να πεις ότι ευδελίτω με τον εαυτό μου? Σαν πατέρας, ένα από τα παιδιά μου τα τρία να αποκτήσει ένα από τα χαρακτηριστικά του Ιώβ,
Θα ήμουν πολύ περήφανος, θα έλεγα την έκφραση. Και όμως ο Ιώβ με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, λέει, εγώ βδελίτω με τον εαυτό μου. Μετανοώ εν σάκο και σποδώ. Γιατί είμαι δούλος και με περνάει αυτή την ταλαιπωρία. Για να δω καλά, όχι πώς με βλέπουν οι άλλοι, όχι πώς με θέλει ο κόσμος, αλλά όπως με βλέπει ο Θεός. Διότι ο Θεός έχει ένα έργο να κάνει με μένα που δεν το ξέρω. Αλλά και τίποτα να μην κάνει ο Θεός μαζί μου, εγώ θα παραμείνω δούλος του. Ο Ιώβ δεν ήξερε τι θα επακολουθήσει. Ο Ιώβ περίμενε ότι σε λίγο θα τελειώσει η ζωή του. Ότι θα φύγει από αυτό το μάτι ο κόσμο. Δεν ήξερε αυτό που ξέρεις εσύ για την ζωή του. Δεν ήξερε ότι ο Θεός του έχει φυλαγμένο το καλύτερο για το τέλος, αδελφή. Ο Θεός σου έχει φυλαγμένο το καλύτερο για το τέλος, αδελφέ μου και αδελφή μου. Ό,τι και να περνά σήμερα, ό,τι και να περνάω σήμερα, είναι για το καλό μου. Τα πάντα θα τα συνεργήσει ο Ιησούς Χριστός προς το αγαθό σε εκείνους που τον αγαπάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έλα εδώ, λέει Ηλφά. Πάρε και τους δύο φίλους σου. Είμαι οργισμένος εναντίον σου. Και πήγαινε στο δούλο μου τον Ιώβ. Και πάρε και αυτά τα ζώα, 7 μοσχάρια και 7 κρυούς. Και υπάγεται στον δούλο μου τον Ιώβ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουν περάσει 42 κεφάλαια από τα μεγαλύτερα βιβλία της Γραφής είναι. Και ο Ιώβ παραμένει δούλος του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί. Δεν τον νοιάζουν τα υπόλοιπα. Δεν τον νοιάζουν τα υπόλοιπα. Αυτό έχει αξία στα μάτια του Θεού. Να είμαστε δούλοι του. Να μπορούμε, όπως θα δούμε, να αλλάξουμε την οργή του Θεού και να τη μετατρέψουμε σε χαρά. Να μπορούμε να είμαστε ευχρηστας και ετοιμασμένα και υγειασμένα για κάθε εύχριστη χρήση, για κάθε χρήση. Και ποια είναι η χρήση που μας καλεί ο Θεός? Η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων που είναι οργισμένος ο Θεός. Δίπλα μας ζούμε σε μια γενιά που είναι οργισμένη, οργισμένος ο Θεός μαζί της. Πλέον το καλό έχει γίνει κακό και το κακό έχει γίνει καλό. Οι άνθρωποι έχουν χάσει το προσανατολισμό τους. Το σκοτάδι πέφτει πολύ πυκνό, αδελφοί, και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Δείτε τη νεολαία, δείτε τα παιδιά στα σχολεία, δείτε αυτή τη γενιά που ενηλικιώνεται στις μέρες μας πως είναι. Έχουν γκρεμιστεί ακόμα και αυτά που λέγαμε ταμπού, η ομοφιλοφιλία. Ο γάμος διαλύεται, δεν υπάρχει λόγος οι άνθρωποι να παντρευτούν, μπορούν να κάνουν όσα παιδιά θέλουν με μία, με άλλη. Τέλος, αδελφοί. Και ο Θεός τα βλέπει αυτά και τι είναι? Ένας παππούλης της ιστορίας, ο Άγιος Βασίλης που θα μοιράσει σοκολάτες τα Χριστούγεννα και γλυφιτζούρια? Έτσι τον διαφημίζει ο κόσμος. Έτσι θέλει να σκέφτεται ότι είναι ο Θεός ο κόσμος. Αυτά είναι τα έξοχα, τα διαφημιζόμενα μεταξύ των εθνών. Ουέλε όμως στους αμεριμνούντες της Σιών. Ουέλε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν πρέπει να είναι αμεριμνοί Άγιοι του Θεού. Οι ψυχές έξω χάνονται. Και το έργο που μας έχει καλέσει είναι για τη σωτηρία των ψυχών. Τι θα κάνεις? Θα περιμένεις να σου μιλήσει ο Θεός. Και πριν σου μιλήσει ο Θεός, θα πρέπει να σιγουρευτείς και να σιγουρευτώ ότι είμαι δούλος του. Μη βιαστείς. Βεβαίως θα κάνεις την καθημερινότητά σου αυτό που περνάει μπροστά σου. Αν ο Θεός προπορεύεται, ο Ιησούς Χριστός προπορεύεται στην οδό σου και στον ακολουθείς, έχει πολλά καλά έργα προετοιμασμένα για σένα. Και κάνοντας συνέχεια και συνέχεια κάθε μέρα ό,τι βρίσκεις μπροστά σου, αυτό το λίγο, το μικρό που σου φαίνεται σήμερα, θα έρθει η ώρα που θα σε μετασχηματίσει, θα σε μεταμορφώσει, όπως έκανε και με την Άννα του Ελκανά, που όταν αυτή η γυναίκα προσευχήθηκε και είπε 3-4 φορές σε μία προσευχή ότι είμαι δούλη σου. Εάν βλέψεις, λέει, στην ταπείνωση της δούλης σου και βλέψεις τη δούλη σου και στη δούλη σου και στη δούλη σου και δώσεις, λέει, τέκνο αρσενικό εις τη δούλη σου, εγώ, λέει, θα στο δώσω, λέει, πίσω. Να, σε τι προσευχές απαντάει ο Θεός. Να γιατί ήταν στήρα αυτή η γυναίκα τόσο καιρό. Να γιατί η παρηγοριά του Ελκανά δεν έκανε τίποτα σε αυτή τη γυναίκα. Να γιατί επέτρεψε τη Φενίνα
Και είχε τόσα παιδιά η Φενίνα δίπλα σε αυτή τη γυναίκα, γιατί αυτή η γυναίκα ήξερε ο Θεός ότι είναι δούλη του. Και θα γεννούσε ένα παιδί, ένα αγόρι, το οποίο μόλις το απογαλάχτιζε, θα το είχε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο, να το αφήσει στον οίκο του Θεού, και αυτό το παιδί να μπορούσε απογαλακτισμένο από τη μάνα του να υπηρετήσει τον Θεό. Και αυτό το παιδί ήταν ο Σαμουήλ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχρισε Δαβίδ βασιλιά, επί του οποίου το θρόνο θα κάτσει ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγάλο μέγεθος δούλης αυτή η γυναίκα η Άννα. Τεράστιο μέγεθος. Όλα όμως τα συνέτρεξε προς το αγαθό ο Θεός και φύλαξε το καλύτερο για το τέλος. Και ούτε ήξερε. Αυτή πέθανε. Αλλά ο Σαμουήλ έχριε Δαβίδ βασιλιά, και ο μισθός της αδελφή είναι αιώνιος. Έβγαλε παιδί που έχρισε το Δαβίδ βασιλιά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι τεράστιο πράγμα αυτό, αδελφή. Να εργάζεσαι μία ζωή και να μην ξέρεις τι έχεις εργαστεί. Αν και εδώ Ιώβ θα δούμε και βλέπουμε, λέει, πηγαίνετε, λέει, εσείς οι τρεις που είσαστε η οργή μου, λέει, πάνω σας, πηγαίνετε στο δούλο μου το Ιώβ με 7 μοσχάρια και 7 κρυούς, και ο δούλος μου θα οικετεύσει για σας, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπο αυτού. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτα, απεριμένος, ταλαιπωρημένος, ξεφτυλισμένος, άρρωστος, εξασθενημένος και στο σώμα, θα πρέπει να σφάξει 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια. Θα ακούσει τη φωνή του. Εγώ δεν έχω σφάξει ποτέ ούτε ένα κρυάρι ούτε ένα μοσχάρι, αλλά άμα δω ένα μοσχάρι μπροστά μου και να μου το δέσουν και να μου το κρατήσουν για να το σφάξω, πιστεύω ότι αν τα καταφέρω, έτσι, θα έχω εξασθενήσει σαν άνθρωπος. Θα σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο στην κατάσταση που ήταν, να έρθουν οι άλλοι και να του πούνε: ο Θεός μας είπε να σου δώσουμε αυτά τα ζώα, να τα προσφέρεις ολοκαύτωμα. Ξέρετε τι σημαίνει ολοκαύτωμα? Ένα μοσχάρι να γίνει στάχτη. Σκέφτεστε πόσα ξύλα πρέπει να μαζέψει αυτός ο άνθρωπος που θα στήσει αυτό το θυσιαστήριο. Ξέρετε τι θυσιαστήριο του έδωσε ο Θεός να στήσει του Ιώβ? Του δούλου του. Του δούλου του. Του απεριμένου. Του εξευτελισμένου. Του ταλαιπωρημένου. Για τους ανθρώπους. Αλλά για τους οφθαλμούς του Κυρίου ήταν δούλος του. Και δεν είχε υπηρέτη όπως ο Ηλίας και τον Ελισέ. Ο Ελισέ είχε το Γεζί. Ως μόνος του. Θα τα πήρε εκεί. Θα τα ετοίμασε. Βλέπετε, ο δούλος δεν είναι σηκώνω ένα ραβδί, έτσι νόμιζε ο Νεεμάνος Σύρος. Θα βγει έξω ο Ελισέ, θα κάνει δαγκινήσει εδώ προφήτης και θα γίνω εγώ καλά. Όχι. Κάθε φορά θα πρέπει να εκτελέσει τις εντολές του Κυρίου του. 7 μοσχάρια, μα δεν μπορούσα ένα μοσχάρι και 7 κρυούς. Όχι, 7 μοσχάρια και 7 κρυούς. Γιατί είμαι πολύ θυμωμένος με αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι πολύ θυμωμένος με αυτούς τους ανθρώπους. Και καλά, εγώ θα την πληρώσω τώρα. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Ιώβ. Ήταν δούλος του. Και για σκεφτείτε την ταπείνωση αυτού του δούλου. Να λέει, καλά, εγώ σε λίγο πεθαίνω. Πριν πεθάνω, θα έχω μεσητεύσει για αυτούς. Να πάνε δικαιωμένοι στα σπίτια τους, να απολαύσουν τις οικογένειές τους, τα βασίλειά τους, γιατί ήταν βασιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ θα μείνω εδώ με ένα όστρακο από χελώνα να ξύνω τις πληγές μου? Δεν είπε έτσι ο Ιώβ, αδελφοί. Είναι η ώρα που θα αποδείξει, η μοναδική στιγμή στο βιβλίο αυτή που θα αποδείξει ότι είναι δούλος Θεού, χωρίς να περιμένει καμία ανταμοιβή. Δεν προσευχήθηκε και είπε: εγώ θα το κάνω, αλλά εσύ Θεέ μου, φρόντισε μου και το δικό μου το πρόβλημα. Λύσε μου και εμένα την αιχμαλωσία. Πάρε μου και εμένα την ασθένεια. Δώσε μου και εμένα ένα χωραφάκι να το σκαλίζω μετά, να βγάλω κάτι το μεροκάματό μου. Φρόντισε και εμένα. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Ιώβ. Εκεί, σε αυτό το πόστο, το βρώμικο για τους ανθρώπους, το εξαθλιωμένο για τους ανθρώπους, έγινε τόπος δόξης για τον Ιώβ και για τον Θεό, αδελφοί. Μεσίτευσε ο Ιώβ
για τους φίλους του που ήταν οι άθλοι παρηγορητές του, ήταν οι εχθροί του θα λέγαμε, καταστήκανε οι εχθροί του, ο Θεός να τους σώσει. Και ο Ιώβ το έκανε. Γι' αυτό και ο Κύριος συνέχεια θα επαναλάβει, ο δούλος μου ο Ιώβ. Ήξερε τι έλεγε ο Θεός από την αρχή της ιστορίας. Ο Θεός που σε έχει καλέσει τα ξέρει όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ανάγκη να του πει κανένας τίποτα, ούτε για σένα ούτε για μένα. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Ως της λέει τον ίδιο του Υιό δεν εφίσθη. Πώς λέει μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα αδελφοί. Αλλά ποια είναι αυτά τα πάντα? Μη μας πλανάει ο σατανάς, μη μας πλανάει η σάρκα μας και το μυαλό μας. Τα πάντα είναι η αγάπη και τα σπλάχνα του Θεού. Αυτά πρέπει να εκτιμήσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε δούλοι του Θεού, θα πρέπει ό,τι είναι υψηλό στον κόσμο και βδέλυγμα για το Θεό να γίνει βδέλυγμα και για μας. Θα πρέπει οι υψηλοί τόποι αυτού του κόσμου να γκρεμιστούν και για μας. Θα πρέπει τα έξοχα και διαφημιζόμενα του κόσμου τούτου να είναι βδέλυγμα για μας, αδελφοί. Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει με έναν τρόπο, αδελφοί. Να μείνουμε πιστοί. Να μείνουμε πιστοί έως τέλους. Και πώς φανερώνεται η πίστη μας? Με την υπομονή μας, αδελφοί. Με την υπομονή σου θα φανερωθεί αυτό. Η πίστη μας φαίνεται στην υπομονή. Ιδέτε, λέει, και κλείνω με αυτό το εδάφιο, στην Καινή Διαθήκη, θα το πει ο Ιάκωβος για την υπομονή του Ιώβ. Μισό λεπτό να το βρω. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπάθειας και της μακροθυμίας τους προφήτες ή την εσελάλησαν εν το όνομα του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Δεν μακαρίζουμε τον Ιώβ όταν είχε την περιουσία του πριν, ούτε όταν την απέκτησε μετά. Μακαρίζουμε τους υπομένοντας. Ακούσατε και την υπομονή του Ιώβ. Ακούστε την υπομονή του Ιώβ και δείτε το τέλος του Κυρίου. Το τέλος του Κυρίου. Όχι το τέλος του Ιώβ. Το τέλος του Κυρίου. Έχει έρθει το τέλος του Κυρίου στη ζωή σου? Όχι. Ότι είναι πολυεύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων. Άρα και τον Ιώβ, αδελφοί, τον δούλο του, τον ακέραιο, τον φοβούμενο και απεχόμενο του κακού, τον σπλαχνίστηκε ο Θεός. Δεν άξιζε ο Ιώβ τίποτα. Δεν τον μειώνω τον Ιώβ, σας είπα. Μακάρι τα παιδιά μου να μοιάσουν σε ένα από όλα αυτά που είχε ο Ιώβ. Αλλά ιδέτε το τέλος του Κυρίου, ότι ο Θεός είναι πολυεύσπλαχνος, αδελφοί. Διότι δεν αξίζουμε να είμαστε δούλοι Θεού. Ποιος από μας αξίζει να στέκεται και να κάθεται σε έναν από αυτούς τους θρόνους? Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν θρόνοι, έτσι λέει ο Δαβίδ. Η θρόνη του Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ακούμε και θα μακαρίζουμε την υπομονή, το πολίτευμα των Αγίων και θα βλέπουμε στον Κύριο, αδελφοί. Περιμένουμε το τέλος του Κυρίου που είναι φυλαγμένα τα καλύτερα από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να μην μας πλανάει τίποτα και να μην είμαστε κυματιζόμενοι, είναι όλα έλεος του Θεού, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.